περνάω κάθε πρωί, τι άγχη είναι αυτά, τι τρεξίματα. Το μω τρέλα. Να προτιμήσεις το κραγιόν μου, ταιριάζει πολύ με αυτό το παλιό. Δεν κατάλαβα γελάκια εκεί πίσω. Εσύ βλέπω δεν αλλάζεις. Κρατάς μια σταθερότητα στα χρώματα. Σταθερός. Μπράβο, μ' αρέσεις. Δηλαδή, πραγματικά, αν ποτέ το μακρύνεις το μαλλί, αν το αποφασίσεις, κόκκινο σε βλέπω. Θα το μακρύνω, λες, ε. Όχι, όχι, όχι. Εγώ σε θέλω έτσι όπως σε γνώρισα, να λάμπει το κεφάλι σου. Δηλαδή, καραφλά. Εντελώς. Αλλά επειδή το θέλουμε, από προτίμηση είμαστε καραφλοί, δεν είμαστε καραφλοί γιατί δεν έχουμε μαλλιά. Πάντα. Υπάρχει μια διαφορά σε αυτό. Ταξιρίζω, ταξιρίζω. Ευχαριστούμε. Και καλή μας μέρα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, το ανοίξαμε το μαγαζί. Εδώ. Μα δεν το είχα δει. Η περούκα το λίγιο. Καλημέρα. Πιστεύω για Παναγία μου. 28 κλεισμένα. Α, και αυτός κλεισμένα. Να το χωρίζουμε τη λάω. Δώσε αυτή την παρεούλα. Όποτε μας βολεύει την ανεβάζουμε την ηλικία. Λοιπόν, αυτά και αφού τακτοποιηθήκαμε άπαντες, πάμε να θυμηθούμε λίγο ποιο είναι το χθεσινό ένιγμα που δώσαμε στο 210 λοιπόν, 6043310. Για καλέστε μας λίγο να σας παίξουμε. Στο δρόμο που επήγαινα συνάντησα μια πέρδικα. Τα φτερά της τα έτρωγα και το κορμί της το πέταγα. Τι μπορεί να είναι αυτό, παρακαλώ, το ένιγμα. Ένα ένιγμα για δυνατούς λύτες. Έτσι δεν λέγανε αυτά τα βρόλεξα παλιά. Μήπως ξέρεις αυτή την αλήθεια. Κεντρωνόσουνα γι' αυτό. Όχι, απλά δεν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω γραμμούλα. Ωραία, να την ακούσω. Καλημέρα. Καλημέρα, Ελενά. Γεια σου, γλυκιά μου, ποια είσαι. Από Κρήτη με πολύ αγάπη. Έρε, η Κρήτη σήμερα πλημμύρισε την εκπομπή μας. Και σε όλες στο πάνελ. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η συνέντευξη που δημιουργήσαμε μόλις. Γιατί θα σας δώσω άλλο ενιγματάκι. Αλλά δεν τα έχω μπροστά μου μάλλον. Για να δω, είναι αυτά. Ωραία. Πάμε να παίξουμε με αυτό. Αυτά. Να πούμε ότι μετά τις διαφημίσεις, γιατί είμαστε σε φάση διαφημίσεων τώρα, θα επιστρέψουμε με ένα ακόμα βίντεο ζώδια. Και έτσι έχεις τους ηχθείς που δεν θες γυναίκα, εσύ θες το Μαραντόνα. Όχι, Βελένη, άλλο είπα. Πρόσφερα γιατί έχω παίξει. Μια γυναίκα μπορεί. Θα πάω να μαγειρέψω, γιατί είναι η ώρα της μαγειρικής. Τώρα 11, νταν, χτυπάει ο χορηγός στην πόρτα μας. Να περάσει, παρακαλώ. Κι εμείς. Λοιπόν, γιατί μένεις εσύ εδώ. Δεν βλέπεις αυτό το αγόρι που σε περιμένει. Έλα με την ποδιά σου, βρε παιδί μου. Αφού εντάξει, τι. Με την ποδιά μου. Και αυτό αντικείμενο τη εργασία σου. Χαίρετε. Έχουμε τεστ. Πώς είστε, Τάσο. Χαίρετε. Καλά, εσείς. Κάνει πρόβλημα. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς δεν πρέπει να το κάνουμε γιατί το παιδί αποκτά κακές διατροφικές συνήθειες. Το όνομα της νεοφοβίας. Ένα φαγητό μέσα στο διαιτολόγιο του. Βλέπει στο διαιτολόγιο του τρόφιμα τα οποία τα έχει μάθει πριν. Πολύ πιο δύσκολα συμβαίνει αυτό. 10 κιλά ξεκινούσαμε. Φόρμα. Παντελόν. Εκεί. Δηλαδή φαινόταν το κορμό μου, ήταν λίγο. Ένα, δεν έπαθα και τίποτα. Αυτό. Αρχίζουν λοιπόν και επισέρχονται άλλοι παράγοντες, γνωσιακοί, συμπεριφοριστικοί, τρόφιμα. Και ξαναλέω. Στέλιο στην άκρη, μου φόραγε. Στα 18 κιλά πήγαινα στο σχολείο, είσαι με 25. Σε βάζαλα 10 κιλά, σε 10 κιλά, σε ξεκινούσαμε. Φόρμα. Παντελόν. Εκεί. Δηλαδή φαινόταν το κορμό μου, ήταν λίγο. Αυτό το καλοκαίρι τρομάζαν οι δάσκαλοι και λέγανε. Τι του κάνει. Έτσι και εγώ καλά, έμεινε. Είναι έτσι. Ρε Παναγία μου. Ένα, δεν έπαθα και τίποτα. Το. Αρχίζουν λοιπόν και επισέρχονται άλλοι παράγοντες, γνωσιακοί, συμπεριφοριστικοί. Είναι και το μάτι που σε βλέπει. Μάλιστα. Μέσα αυτό δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ρωτάει ο τον μάγειρα του. Μάγειρα, τι φάει σήμερα. Πατάτες μπλου. Άσε θα φάω έξω. Τα μας δεν ξέρω και από πού. Ο Γιώργος Βλασόπουλος. Πόσα πράγματα, παιδιά. Καταρχήν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για τις απονομές, για τα βραβεία, για όλες αυτές τις μεγάλες στιγμές που απολαμβάνεις τα τελευταία χρόνια που επέστρεψες κοντά μας. Γιώργο, κάτσε εκεί, έχεις καλό πάτη. Και όλα σκέφυγες. Ευχαριστώ. Για πέρασε, σε παρακαλώ. Χαίρετε, καλημέρα. Τι έγινε. Ναι, 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 εσύ. Και θα σου δίνω και πάντα συγχαρητήρια. Το βράδυ. Η ταινία έγινε... Η ταινία Guinness. Ναι. Φτιάχνω το σπίτι και την οικογένεια. Ταινία δεν θα πάνε με λεφτά μέχρι να πουλήσει. Τη σαπουνόπερα θα κάνεις και, και την κομμωδία θα κάνεις. Ό,τι δουλειά είναι που σ' αρέσει. Περιβάλλον λίγο έτσι δεξιά. Αχ, δεν το πιστέψετε.
Φτάσαμε Παρασκευή και τέλος. Δηλαδή εννοώ τέλος εκπομπής. Δηλαδή εμείς αποχωρούμε σιγά σιγά ή ίσως και με γρήγορα βηματάκια τώρα που το σκέφτομαι. Το bonjour. Και φοράω ολόκληρο το τακούνι και δεν μπορώ να τρέξω. Αλλά τρέχω. Καλή σας ημέρα και πάλι καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Γκουγέλη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Την αγάπη μου σε όλους τους υπέροχους αγαπημένους φίλους τηλεθεατές αυτής της εκπομπής. Πραγματικά δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Γιατί ξέρετε εσείς και γιατί ξέρουμε και εμείς. Και γιατί πραγματικά θα ξαναχειροκροτήσω. Ναι, Ελένη. Ήρθατε, ξέρετε πόσα δώρα σας έχω σήμερα. Και ό,τι εχθές δεν ήτανε, που διάβασα ήτανε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ελένη. Που διάβασα ένα email σας, που έλεγε λοιπόν αυτό το email σας: Αχ, βρε Ελένη μου, και παντρεύομαι και δεν μου περισσεύει φραγκοδίφραγκο. Από άλλες εποχές το φραγκοδίφραγκο, αλλά δεν σου περισσεύει, το καταλαβαίνω. Και έχασα και τον ηθικό που είχες δώσει την άλλη φορά. Τι να κάνω, να την ημέρα. Σήμερα κληρώνει. Υπέροχο νηφικό, ένα πολύ καλό και ακριβό δώρο. Με λεπτομέρειες από γαλλική δαντέλα, παρακαλώ, γιατί έχει σημασία. Τώρα όμως, σας έχω και άλλο δώρο. Λίγο ναι, ναι, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, να τα βρω. Λοιπόν. Oh. Παρακαλώ. Εκτός από το μαγείρεμα ρίχνεις και να ξεμάτιας. Ήταν η Ναταλία Ωραίρο. Δεν έκανε την Εσμεράλδα, έκανε πια. Ιταλία, θα σου πω, Ελένη. Τη Μιλάνδρος. Η Μαρία της γειτονιάς. Η Μαρία της γειτονιάς. Ενώ όμως δεν το έχει μοίρα μου να τα πω σωστά τις τελευταίες 2-3 μέρες και φοβάμαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Έχει εξειδικευμένα, είναι πιο πολύ συνταγωλό του. Όλοι είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί ένας από τον άλλον. Έχουμε πολλές φορές βασικά θέματα και βασικά γνωρίζεις ένα οροσκόπιο και δεις πέντε θέσεις, πέντε όψεις, θα πεις. Ας πούμε ένας άντρας που έχει Άρη στον Ταύρο. Ποιες γυναίκες? Εύη, ωραία, θα είναι η ίδια ναι, γενικώς είναι ένας έντονο. Και ανήσυχες. Θα τα μελετήσουμε, παιδιά, και έναν. Δηλαδή, σπάνια να περάσει η μέρα και να μην βγάλουμε γιατρό. Πολλές απορίες γενικά. Πάρα πολλές. Γεμάτη απορίες είμαστε. Πού είναι η Αφροδίτη, πού είναι ο Άρης, τι όψεις κάνει με το οροσκόπιο. Και εκεί πέρα ναι, παθαίνω ένα blackout. Ροζαλίτα ήταν ο ρόλος. Δύο κοπέλες που μοιάζανε σε αυτό. Σάτιμος, πιο παλιόπαιδο. Ποιος είναι αυτός που με έχει περιλάβει σήμερα και με τσιχάλια ξαφνικά από εκεί που ήρθα μια χαρά. Τι λέγαμε. Γιατί τη Μαρία της γειτονιάς. Εννοείς γιατί αυτός ο τίτλος έμεινε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε που τα λέμε χρόνια. Βγάλε συμπέρασμα, αν είναι τηλεθεατή. Φτιάχνεις αργυράκι μου. Φτιάχνουμε γίγαντε. Πράγματι μπαίνεις, μπουκάρεις δυναμικά και αρπάζεις το δώρο. Ρε μεγάλη. Το δώρο σπίτι της, γρήγορα. Πάμε να δώσουμε για δώρο στο κορίτσι μου ένα DVD player που είναι DVD αλλά έχει και οθόνη. Εν πάση περιπτώσει αυτό. Στο κρεβάτι μου όμως, Ελένη μου. Εσύ καλά κάνεις. Μια φορά ρε παιδί μου, με έχεις έμπνευση πιτσιρικάς τώρα εκεί που... Εκεί που κάθεσαι και αυτό. Τι κατεβάζεις το κεφάλι σου, μπαίνεις που μπαίνεις και πες αυτά τα ίντερνετ. Στο Χάρβαρντ ήταν, Ελένη. Μάλιστα, ήταν στο Χάρβαρντ. Και το εγκατέλειψη σου. Τι, να είναι 19 και 3. Χρειάζεται ένα πολύ καλό πολιτήριο. Πώς. Ίσως επειδή το νερό της Λίμνης είχε παγώσει. Πραγματικά αυτά τα κορίτσια μου τους λέει πάρα πολύ καλά. Εγώ. Ας πάρει αυτό μια χαρά δώρο, είναι πολύ ωραίο. Καλά, θα σας βάλω ένιγμα, θα σας βάλω ένιγμα και θα πάω στον καλεσμένο μου.
Μισό λεπτό, και τώρα το φόρεμα ξέρετε δεν κατεβαίνει. Γιατί υπάρχει ένα με αυτά που μου φτιάξει σήμερα αργυρό. Και το φόρεμα ενώ το πρωί κατέβαινε, τώρα δεν κατεβαίνει. Μένει σηκωμένο. Λοιπόν, σας δίνω καινούριο. Είσαστε έτοιμοι, παιδιά. Ωραία. Έτσι όπως τη φλερτάρεις με αυτό το σύστημα. Έλα, Βαρβαθωμά, τα νέα σου. Δεν νομίζω. Έλα, βρε, λέει. Εγώ το διάβασα. Και το παίζετε όλοι οι μεγάλοι μαθητές. Μην το πεις εσύ, κρατήσου. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε τώρα τον καλεσμένο μας. Μάλλον δεν τον φέρνω, θα καθίσω να μου τον φέρει η Βένια. Εδώ κάθομαι, λοιπόν. Βένια. Βένια, πού είναι ο καλεσμένος? Πρέπει για τη σημερινή εμφάνιση. Καλημέρα. Να σου πω κάτι. Φέτος το μαλλί σου είναι πιο μακριά το δικό μου. Ναι, ναι, το έχω. Μου εκφράσει, πέρασε, σε παρακαλώ. Πέρασε λίγο να τα πούμε. Καλά, καλά. Τι έγινε, πώς είσαι? Καλά, όλα καλά. Καλά. Γεια σου.